Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Θέλω να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω ιδιαιτέρως τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιρακλείου, τον Χάρη τον Βαβουρανάκη, ο οποίος ήρθε για να μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μια πρόταση, η οποία βεβαίως βάζει μια τελείως διαφορετική λογική από αυτήν στην οποία κινείται η πολιτική ηγεσία εδώ και πολλές δεκαετίες και μια λογική την οποία την έχουμε δει να παραμένουν τα πράγματα ακίνητα όλες αυτές τις δεκαετίες, αλλά και τις ετελείως διαφορετική λογική από τα όσα σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία διαστόματος Αλέξη Τσίπρα εχθές στη Βουλή μας δήλωσε ότι την τελευταία διετία στον χώρο της υγείας συντελείται ένα μικρό θαύμα. Ε, Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον, τον Γιάννη μέγα που είναι εδώ για να μας παρουσιάσει το Ταμείο επαγγελματική Ασφάλειας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης που, το οποίο θα κάνει τα πρώτα του βήματα πάρα πολύ σύντομα. Είναι προχ, έχουμε προχωρήσει πολύ και θα το δείτε στην συνέχεια. Και φυσικά ε, σήμερα δεν θα μπορούσε να λείπει με δεδομένο ότι πρόσφατα έχει ψηφιστεί ο νόμος για την ψυχική υγεία, μια εισήγηση σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο απασχολούσε τους ψυχιάτρους πολύ καιρό και περίμεναν αυτές τις ε, ρυθμίσεις. Και ένα θέμα για το οποίο οι περισσότεροι που έχουμε άλλες ειδικότητε δεν γνωρίζουμε όσα θα οφείλαμε να γνωρίζουμε ως ε, γιατροί. Ε, δυστυχώς, ο Κώστας ο Νικολάου, ο αναλογιστής μας που έχουν κάνει όλη αυτή τη θαυμάσια δουλειά εδώ και 18 μήνες για το Επαγγελματικό Ταμείο για σοβαρούς προσωπικούς λόγους δεν είναι, δεν είναι μαζί μας. Τελευταία στιγμή χρειάστηκε να ακυρώσει την παρουσία του. Οπότε την παρουσίαση αυτή θα, την, θα προσπαθήσω να την κάνω εγώ όσο, όσο μπορώ. Ε, αλλά πιστεύω ότι τα όσα είναι αναγκαία για να γνωρίζει κανείς εν ώψη της λειτουργίας του επαγγελματικού ταμείου, θα τα πούμε με αναλυτικά. Επειδή έχουμε καθυστερήσει χρονικά, θα παρακαλέσω τον Χάρη να μας πει ένα μικρό εισαγωγικό σχόλιο και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα με το Σταύρο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να βρεθώ κοντά σα για να μιλήσουμε για την πρωτοβάθμια πρωτοβουλία υγεία, να μεταφέρω του χαιρετισμού και των άλλων πρόεδρων τη Κρήτη, γιατί πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια και οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ. Νομίζω να κερδίσουμε τον χρόνο. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα ένα ελκυστικό προορισμό σε ένα σύλλογο που είναι πάντα δραστήριο και λειτουργικό και φαντάζομαι ότι αυτό βρίσκει την ανταπόκριση από τα μέλη σα. Να ξεκινήσει η μερίδα και να προχωρήσουμε στη σύγχυση μα. Ε, άρα, Σταύρε, έλα να μας yeah, right να μας πεις τι πρέπει να ξέρουμε για την ψυχική μας υγεία.